Την δήλωσε ο κύριος Σακάρ, προκλητικότατα για το Καστελόριζο, να δούμε που βρίσκεται το γεωτρύπανο και να δούμε και το ρομοντάζ. Πάμε να το δούμε. Μην σχολάζω, αγγίδιδε. Ο κύριος κύριο Βέτσε, μην σου ξεχνάμε τη μετρού Σάκτα. Ανέχαρετα, την αζήσαμε. Πιζέ, την το κούσε, δεν ήμαξετε. Πιζέ, μα άρχο κοντρέμι, δεν ήξερε μέσα, δεν ήξερε. Που να οδονεί ο Δαλιάν, δεν ήξερε, κύριε. Άρχο κοντρέμι, δεν ήξερε. Εδέλεμ, και εσύ έλεγε, όρτα πλά, κατάξει, γυμνάμε, πακάν, εφέντη. Ιστέλασε και έτσι δεν έρθει. Κάνει και ζέλασε και έτσι δεν έρθει. Δεν έχει ίσια αυτά, πήγαινε το δω. Τώρα εσύ είναι, σε όλους όλα, γίνονται να λέμε σύνος σου. Διότι και εμείς είμαστε σαβάς που μαγειρά düşünmeyi. Bu savaş bir matematik meselesi. Sizin bu yaptığınız çalışmalar, yaptığınız gayretler, herhangi bir şekilde gerçekleşse dahi, efendim, savunma için fazla. Fakat Türkiye için az. Γιώργο, στον Εύρο, η Τουρκία από την Ελλάδα απέχει μία ρίζα φυτού. Έτσι δεν είναι. Άρα, το θέμα δεν είναι ο ΑΚΑΡ. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και δεν έχουμε κάνει. Είναι ένας από τους λόγους που προηγουμένως σου είπα ότι κάποιοι πρέπει να βγουν φυλακή. Πρέπει να βγουν φυλακή αυτοί που δεν έκαναν ΑΟΣ και μεταξύ Ελλάδος και κοινούς κολυμπητικούς αγώνες. Πρέπει να πάνε φυλακή αυτοί οι οποίοι αποδυνάμωσαν αμυντική παραγωγή για να τσεπώνουν μίζες. Είναι γνωστοί, είναι πρωθυπουργοί, είναι πολιτικοί, είναι επιχειρηματίες, είναι εκδότες, είναι γνωστοί. Έχουμε στείλει τα παιδιά μας στα νησιά για να υπερασπίζουν τη χώρα και άλλοι τσεπώνανε μίζες από τα εξοπλιστικά. Δεν κάνανε ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου. Αφήσαν τον Καστελόριζο έξω από τη συμφωνία με την Αίγυπτο. Δεν βάζουν τα 12 μίλια. Δεν κλείνουνε το τουρκικό προξενείο στην Κομωτινή. Κάνουμε άλλες προτάσεις. Δεν είναι δυνατόν να μην έχουν ευθύνες όλοι αυτοί. Πάμε να δούμε τον κυβερνητικό του πρόσωπο την πρώτη. Τώρα, επειδή είπε και κάτι άλλο ο κ. Σακάρ για Τούρκους κολυμβητές, θα ήταν μια καλή ιδέα να γίνει ένας αγώνας ειρήνης ανοιχτής θαλάσσης με τη συμμετοχή και Ελλήνων και Τούρκων κολυμβητών. Πήρε πολύ χρόνο να το σκεφτεί τώρα ο συγγραφέα του κ. Κονόμου να το πει τώρα αυτό το φιλολόγημα. Είναι μαλάκια εδώ. Δείγμα επιλογής ανθρώπων που έχει στο στενό του επιτελείο ο Μητσοτάκης. Δεν φταίει ο Γιάννης Οικονόμου. Γιατί? Διότι κάποιος άλλοι που τον κάποιος του είπε, κάποιος του είπε από το εξωτερικό κράτος. Και τον είπε. Να αποδυναμώσει. Μα κυβερνικός εκπρόσωπος είναι, αλλιώς έπρεπε να παραιτηθεί. Με τι δεν φταίει. Να αποδυναμώσει. Την πρόκληση την οποία δέχεται η Ελλάδα. Ναι. Διότι αυτό που κάνει ο Ερντογάν είναι τεράστια πρόκληση. Ναι. Και τι την αποδυνάμωσε με αυτό που είπε. Ξεφτυλίστηκε. Αλλά. Έτσι. Αλλά δεν και παραφταίει. Ναι, αλλά άμα δεν αυτό που δεν πήρε θέση, δεν πήρε θέση, ναι. Δεν πήρε θέση εναντίον της Τουρκίας. Δεν είπε κάτι κακό εναντίον της Τουρκίας. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για το Μητσοτάκη. Να μην πούμε κάτι κακό για τον Ερντογάν. Να δούμε που βρίσκεται λοιπόν. Να μην πούμε κάτι κακό, μην ενοχλήσουμε τον Ερντογάν. Να δούμε που βρίσκεται Γιώργο, γιατί εδώ λοιπόν φαίνεται που βρίσκεται επί του παρόντος το γεωτρύπανο. Ο Ερντογάν αφήνει ανοιχτό το πού θα πάει στη συνέχεια. Έτσι. Δηλαδή τώρα τι γίνεται, ένα παιχνίδι δοκιμής νεύρων, τι ακριβώς Γιώργο, πού βρισκόμαστε. Γιατί βλέπω ότι και η αντιπολίτευση στην Τουρκία την έπεσε στον κύριο Ερντογάν, για να το πω έτσι λαϊκά, λέγοντάς του ότι δεν τολμάει να προχωρήσεις πιο πέρα. Αυτό δεν υπήρξε. Εκατομμύρια έχει δαπανίσει ο Ερντογάν για να αγοράσει γεωτρύπανα, τα οποία βγάζει έξω στα ανοιχτά κάθε φορά που βλέπει η δημοτικότητά του να μειώνεται. Ναι. Αυτό του λένε και στην αντιπολίτευση. Ότι παίζεις ένα παιχνίδι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα δεν είναι τι κάνει ο Ερντογάν. Εμείς γιατί δεν καταγγέλνουμε. Να τον δούμε να κοιτάζει και από ψηλά τον Ερντογάν. Εμείς γιατί καταγγέλνουμε τον Ερντογάν. Τον γεωτρύπανο. Τον ΑΚΑΡ, γιατί τον καταγγέλνουμε. Γιατί τους αηδεύουμε. Να δούμε γιατί τώρα, ο τώρα, εδώ, και λέει χαζομάρες. Εδώ βλέπουμε τον Ερντογάν να θαυμάζει έτσι ως ο Σουλτάνος εκεί αυτοκράτορας στο τουρκικό γεωτρύπανο. Ω, Γιώργο. Καλά, αυτός κάνει προπαγάνδα, και το βλέπεις. Αλλά κάνει προπαγάνδα εκ του ασφαλούς. Διότι έχει απέναντί του ελληνική ηγεσία, η οποία είναι για τα κλάματα. Με συγχωρείς δηλαδή. Το θέμα, Γιώργο, επειδή λες ότι είναι για τα κλάματα, ότι η πολιτική ανευθυνότητα του κ. Μητσοτάκη, για να κάνω και εγώ ένα σχόλιο, είναι η εξής.
ότι ενόσο λοιπόν έχουμε αυτή την κλιμάκωση των προκλήσεων, ενόσο η Βουλή δεν συνεδριάζει, ξαναλέω, για να δούμε τι θα κάνουμε με την Τουρκία, αλλά γίνονται όλα αυτά τα παιχνίδια για τις συνεδριάσεις, για τις υποκλοπές, αν θα γίνει τότε, πότε θα γίνει κλπ. Κλπ. Έχουμε μια φοβερή αποδυνάμωση της χώρας, γιατί αυτό που συμβαίνει τώρα στο διεθνή περίγυρο, στο διεθνή τύπο, στα διεθνή μέσα ενημέρωση, στα κανάλια, στο εξωτερικό, σε όλα αυτά που μεταδίδονται, αποδυναμώνουν την εικόνα της κυβέρνησης. Λέτε, βέβαια. Βεβαίως. Λοιπόν, και αντί να αντιμετωπιστεί αυτό, να δοθεί μια λύση που θα ήταν μια λύση για καθάριση της κατάστασης, προσφυγές, εκάλυπες, εκλογές, να αποφασίσει ο λαός να φτιαχτεί κυβέρνηση και να πάμε παρακάτω. Να δούμε τι θα κάνουμε όλα αυτά. Όπως το είπες. Λοιπόν, μόνο και μόνο για την δική του δηλαδή επιβίωση την πολιτική, ο κ. Μητσοτάκης εν προκειμένου, γιατί και ο κ. Ανδρουλάκης, Γιώργο, θα σου πω αυτό, δεν τον έχω ακούσει να ζητάει εκλογές. Όχι. Δεν ακούμε, αυτό δεν σου φαίνεται περίεργο. Ναι. Υπόπτω, πολιτικά. Ναι, γιατί έχουν αποφασίσει τη συγκυβέρνηση. Ναι. Άρα, αυτοί δίνουν σε εισαγωγικά χώρο στον Ερντογάν να κλιμακώνει τις προκλήσεις και να λέει με χειρακακία και με τη σκοπτικότητα ο Τούρκος εκπρόσωπος, παρακολουθούμε λέει και τις πολιτικές εκπρόσωπες για να εκμεταλλευτούμε τα προβλήματά σας ακόμα περισσότερο. Προηγουμένως, Αντρέα, μου σου είπα ότι κάποιοι τύποι βγάζανε τσέπες, εκατομμύρια στις τσέπες τους από μίζες εξοπλιστικών. Ποιοι ήταν μέσα στα εξοπλιστικά, και οι Πασόκοι και οι Νεοδημοκράτες. Γι' αυτό δεν μιλάνε. Φοβούνται αυτή τη στιγμή να έρθουν σε σύγκρουση με τον Ερντογάν. Πάμε να δούμε πολύ καλά ότι έχουν ελευρωμένη τη φωλιά του. Ο οποίος Ερντογάν στέλνει στρατιωτικά οχήματα στην Ουκρανία την ίδια ώρα. Θα δούμε ένα αποκλειστικό βίντεο. Να δούμε λοιπόν το βίντεο το σχετικό, το βίντεο 8 παρακαλώ. Το οποίο αποκαλύπτει, καλούμενο δημοσιογραφικές πηγές το βίντεο. Παρακαλώ, το βίντεο 8 θέλω να δούμε πώς η Τουρκία στέλνει στρατιωτικά οχήματα, έχει στείλει στρατιωτικά οχήματα. Είναι το Ρώσιο, έτσι. Βέβαια, στην Ουκρανία. Όχι, τα στέλνει στην Ουκρανία για να χρησιμοποιηθούν αντί των Ρώσων. Έχει στείλει 50. Οι Ρώσοι είναι σύμμαχοι του Ερντογάν. Αστεία, δηλαδή. Και άλλα 150 πρόκειται να πάνε. 50 και άλλα 150, 200. Πώς γίνεται να έχει η Ρωσία συμμαχήσει με την Τουρκία και την ίδια ώρα η Τουρκία, δηλαδή ο Ερντογάν, να στέλνει στρατιωτικό υλικό, γιατί μόνο τα οχήματα, είναι και τα Bayraktar, είναι και διάφορα πράγματα, τα οποία χρησιμοποιεί ο Ζελένσκι εναντίον Ρώσων στρατιωτών. Με συγχωρείς, πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και τώρα, μιας και είπες και Ζελένσκι, θα σου δείξω, Γιώργο, θα δείξουμε μαζί ένα πολύ ενδιαφέρον βίντεο, αφού μην το παίρνετε αυτό με τα οχήματα, γιατί πρέπει να βλέπουμε τι γίνεται. Ποιοι νομίζουν ότι μπορούν να μας κοροϊδεύουν, δηλαδή την ώρα που πολύ σωστά λέει και ο Γιώργος δεν τολμούν να τα βάλουν οι κυβερνώντες, ο κύριος Οικονόμου, να πει τη λέξη Ερντογάν, η τουρκική κυβέρνηση στέλνει στρατιωτικά οχήματα και θα στείλει κι άλλα στην Ουκρανία, έτσι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τα παρατεταγμένα οχήματα, 50 τον αριθμό, και σύμφωνα με τις ίδιες δημοσιογραφικές πηγές πρόκειται να πάνε άλλα 150 τέτοια στρατιωτικά οχήματα στην Ουκρανία. Τα οποία κατασκευάζει η Τουρκία. Βεβαίως. Εμείς εδώ, τις βιομηχανίες που φτιάχνανε έστω κάποια οχήματα τις κλείσαμε. Εμείς εδώ έχουμε φτιάξει τέτοια οχήματα ελληνικής παραγωγής και σχεδίασης και δεν τα βάζουμε σε παραγωγή, γιατί έχουν μίζες οι κύριοι. Μίζες, πολλές μίζες από τα εισαγόμενα εξοπλιστικά. Η μίζα δεν είναι στην παραγωγή. Η μίζα είναι όταν αγοράζουν από το εξωτερικό. Είναι δυνατόν να έχουμε τόσα ναυπηγεία και να αγοράζουμε πλοία από το εξωτερικό? Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Αυτό σημαίνει ότι έχουν μίζες. Μάλιστα. Και επειδή είπες για τον Ζελένσκι, Γιώργο, θα δείξουμε τώρα λοιπόν ένα άλλο αποκαλυπτικό και αποκλειστικό βίντεο.